Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο Rising Star! Το πιο δυνατό μουσικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης! Απόψε η βραδιά έχει κυριολεκτικά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί απόψε είναι η τελευταία μας μονομαχία. Βλέπετε, όλοι μας περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις της Δέσποινας Βανδύ και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Κώστα Μακεδόνα. Εξάλλου υπάρχουν ως γνωστόν ανοιχτοί λογαριασμοί. Να σας θυμίσω ότι η προηγούμενη μονομαχία, αν και να ξέχαστο για κάποιους, μεταξύ τους έληξε με σκορ 7-1 υπέρ του Κώστα Μακεδόνα. Οι παίκτες της Δέσποινας είναι σήμερα πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουν τους παίκτες του Κώστα και σκοπεύουν όλοι να μείνουν στο παιχνίδι. Όμως, μόνο 8 παίκτες και από τις δύο ομάδες θα τα καταφέρουν και μένει να δούμε ποια ομάδα θα βγει κερδισμένη. Θέλω λοιπόν τώρα εδώ ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Αντώνη Ρέμο. Τη Δέσποινα Βανδύ. Το Κώστα Μακεδόνα. Και το Χρήστο Μάστορα. Για να ξεκινήσω από τους μονομάχους. Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιώργο. Όλα καλά? Όλα μια χαρά. Τι γίνεται, Δέσποινα, είσαι έτοιμη? Έτοιμη, ναι. Ήταν βαριά ήττα την προηγούμενη φορά. Εντάξει. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα πίσω, θα πάρεις το αίμα σου πίσω σήμερα? Έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Έχουμε κάνει πολύ όμορφες πρόβες. Ναι. Αν ακούσω τα πράγματα και ακούσει και ο κόσμος από το σπίτι αυτά που άκουσα και εγώ στις πρόβες, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα. Μπράβο. Κώστα, η Δέσποινα έχει το πλεονέκτημα να σου απαντά και να κάνει τις δικές της κινήσεις σήμερα. Σε αγχώνει αυτό? Έχουμε προετοιμαστεί καταλλήλως. Έχουμε κηρύξει την ομάδα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί μάθαμε θα χτυπήσει ο τυφώνας Δέσποινα. Οπότε έχουμε πάρει όλα τα μέτρα και είμαστε γεροί. Αντώνη, χαλαρός απόψε. Σήμερα εδώ με τον Χρήστο θα καθίσουμε εδώ πέρα, θα πιούμε κανένα ποτάκι. Φέρει ένα τάβλι εδώ. Θα ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Ωραίο. Παιδιά, πάρε τα ωραία τραγούδια. Πάρε τα ωραία τραγούδια. Δεν μπορούμε να πιούμε ένα ποτάκι, δηλαδή με το. Όχι, θέλω να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Παρακολουθούμε εμείς, παρακολουθούμε και ακούμε. Μάλιστα. Ακούμε εμείς. Και θετική ψήφο θα την δώσουμε εκεί που πρέπει πάντα. Θυμίζει κάτι από. Τι λες, ρε Μάστρα, τι λες αμέσως. Κόλλησε τα δίκτυα. Κάτι από επανάσταση. Κοίταξε σήμερα. Όχι, απλά ο Γιώργος σήμερα, παιδί μου, για να μην το συλλάβουν, δίθηκε λίγο μέσα στο κλίμα τώρα. Έτσι, μην γίνει κανένα πέρασμα. Παιδιά, πάντως, εντάξει, παιδιά, να ξέρετε, λήξαν το θέμα, έχει λυθεί, έχει τελειώσει. Είμαστε μια ωραία οικογένεια, αγαπημένοι. Και ελεύθεροι πάνω απ' όλα. Και ελεύθεροι πάνω απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω το δυνατό σας χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος και σήμερα. Να σας θυμίσω ότι σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού ξεκινάμε με